coach ή κύριε Μπουγιουκλή? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πώς το προτιμάτε, όπως θέλετε εσείς? Όπως θέλετε, όπως νιώθετε εσείς καλύτερα. Βλέπετε κι εσείς τον Άρη, κύριε Μπουγιουκλή, τη φετινή σεζόν. Βλέπετε έναν Άρη που έχει τις διακυμάνσεις του, έναν Άρη που περνάει τις κρίσεις του. Έναν Άρη όμως ο οποίος βρίσκει τον τρόπο πάντα και αντιδράει. Και νομίζω ότι η αντίδραση που έβγαλε στην Τούμπα ήταν η μεγαλύτερη από τις τρεις, νομίζω, που έχει, που μετράει μέχρι στιγμή η σεζόν. Ναι, θα έλεγα ότι αυτό το χαρακτηριστικό έχει ο Άρης, ότι μετά από κάθε άσχημο αποτέλεσμα, την επόμενη αγωνιστική αμέσως και πολύ γρήγορα δείχνει αντανακλαστικά και αντιδράει πολύ γρήγορα. Έτσι έγινε και στο παιχνίδι με το ΠΑΟ, και ενώ την προηγούμενη Κυριακή είχαμε μια ήττα διασυρμό, θα έλεγα εγώ, στην ιστορία του Άρη, αμέσως σε ένα πολύ... σε ένα κλασικό ντέρμπι και πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα έλεγα ότι ήταν μεταμορφωμένος 100%. Είδαμε έναν Άρη που υπερήγε σε όλες τις γραμμές, ειδικά εκεί που κυριάρχησε, νομίζω ότι ήταν στο χώρο του κέντρου, και εκεί πιστεύω με την παρουσία του Ενδιαγέ, που κατ' εμέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, πήρε και το παιχνίδι. Ήταν ένα σωστό, μιας που αναφέρατε το χώρο του κέντρου και τη χρησιμοποίηση του Ενδιαγέ ως αντιμπερτόγλιο, ήταν και ένα σωστό διάβασμα του Μάτζιου και του αγώνα αλλά και του αντιπάλου, και με την παρουσία, όχι μόνο με την παρουσία του Ενδιαγέ, αλλά και με την παρουσία του Μαντσίνη αντί του Γκάμα, δίνοντας περισσότερη ένταση και τρεξίματα στην ομάδα? Πρέπει να δώσουμε και τα έμψημα στο Μάντζιο, γιατί πραγματικά διάβασε πολύ καλά το παιχνίδι, και νομίζω ότι διαβάζει ο Μάντζιος, βλέπει τα παιχνίδια, νομίζω, και στείνει την ομάδα πάρα πολύ καλά. Ακόμη και αλλαγές που κάνει είναι πολύ καλές. Αυτό το παιχνίδι, ναι, πραγματικά χρειαζόταν τρία χαφ, με δύο αμυντικά χαφ καθαρά, τον Σάσα και τον Τζέκο, και λίγο πιο μπροστά τον Ινδιαγέ, ο οποίος δεν είναι ούτε δεκάρι κλασικό ούτε εξάρι, αλλά είναι ένα οχτάρι κλασικό, το οποίο βγαίνει πολλές φορές και τρυπάει την αντίπαλη άμυνα με τοπικά. Και με τη χρησιμοποίηση και του Μαντσίνη, ο οποίος είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή ο Γκάμα, και χρειαζόταν η ταχύτητα του Μαντσίνη, και όπως τελικά αποδείχθηκε, έτσι και έγινε. Γύρισε ένας φίλος του Άρη και μου είπε σε μια κουβέντα που κάναμε για το μάτς της Τούμπας και για το μάτς με τον Μπας Γιάννενα, και μου ανέφερε μια διαφορετική άποψη με βάση την εικόνα της ομάδας στην Τούμπα και το αποτέλεσμα. Λέει ότι είναι κάτι το οποίο σε χαροποιεί, αλλά σε εκνευρίζει ακόμα περισσότερο για αυτό το οποίο έγινε μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή, okay, για το σκορ μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Η εμφάνιση ήταν περισσότερο, στην οποία νομίζω μπορούμε να εστιάσουμε. Ναι, πραγματικά. Η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ κακή, κάκιστη θα έλεγα εγώ. Δεν υπήρχε, καταρχάς, δεν υπήρχε ένας παίκτης ο οποίος να διακρίθηκε. Αν εξαιρέσουμε λίγο τον... δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να βρω παίκτη για την προηγούμενη, και όσο το δυνατόν το ξεχάσουμε πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα θα είναι. Θέλω να κοιτάζω πάντα θετικά εγώ, βλέπω την ομάδα... ότι έχει στοιχεία, απλά πρέπει να αποκτήσει μια σταθερότητα και να μην έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα που δείχνει από Κυριακή σε Κυριακή. Πρέπει να το ξεχάσουμε όμως και αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Και αυτή τη νίκη με τον ΠΑΟΚ, και να συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι του πάρα πολύ δύσκολο με τον Όφη. Ο Όφη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι από τις πιο φρομαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία, και νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι αυτό πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να καταφέρουμε να κερδίσουμε έστω και με ένα 0. Δεν πρέπει να φάμε γκολ, γιατί όπως ξέρετε το γκολ σε αυτή τη φάση μετράει. Τα εκτός έδρας στην Ελλάδα μετράνε, ναι, δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός. Θα το χαρακτηρίζατε ως ένα μάτς ίσως πιο δύσκολο από αυτό της Κυριακής, με δεδομένο ότι ο Άρης θα συναντήσει αγωνιστικές συνθήκες που τον δυσκολεύουν, δηλαδή κλειστή άμυνα, αντίπαλος πίσω από την μπάλα? Αυτό είναι σίγουρο, ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες μέσα στο γήπεδό μας όταν έρχονται οι ομάδες. Είδαμε και τον Όφη την πρώτη αγωνιστική πώς κατέβηκε. Εγώ τόσα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο και παίζοντας κιόλας σαν αντίπαλος, ποτέ δεν έχω δει τον Όφη να παίζει τόσο αμυντικά. Μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική που ήρθε και έπαιξε πάρα πολύ κλειστά και πήρε το αποτέλεσμα. Ήταν τυχερός βέβαια, εντάξει, χάσαμε
πολλές ευκαιρίες. Όλες οι ομάδες όμως υπολογίζουν πάρα πολύ τον Άρη και έρχονται μέσα στο Χαριλάο φέτος και πολύ διαβασμένοι, αλλά και κλείνουν πολύ καλά όλα τα επιθετικά μας ατού που έχουμε. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε δυσκολίες. Γι' αυτό λέω ότι το μάτς αυτό είναι πιο δύσκολο από ό,τι θα είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Όφη. Άρα θα πρέπει ο Άρης να προσπαθήσει, απλά και είναι αυτό το οποίο ανέφερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να αφήσει ίσως στην άκρη και το θέλω μιας καλής εμφάνισης και να γίνει κυνικός, να πάει για το αποτέλεσμα, πρώτα δηλαδή να πάρει την νίκη και μετά αν του βγει και μια καλή εμφάνιση, γιατί είναι και η ιδιαιτερότητα τέτοια του θεσμού. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Στα μάτς κυπέλου ξέρετε ότι κάθε λάθος μετράει. Και σας είπα ότι πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, να ξεχάσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί επαναλαμβάνω, ο Όφη είναι σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος. Αναφέρατε νωρίτερα και τον Άκη Μάτζιο και πάλι βρέθηκε στο επίκεντρο, είναι η αλήθεια, μετά από αυτή την τροπιαστική ήττα από τον Μπάς Γιάννενα. Εσείς θεωρείτε, παρακολουθώντας και τον Άρη και πέρυσι και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και πέρυσι, από πέρυσι που είναι ο Μάτζιος και φέτος, ίσως και κάπως άδικη την κριτική του, ότι πολλές φορές κρίνεται με βάση το παρελθόν του, δηλαδή ότι ήταν στη Λαμία, ότι ήταν στον Πανιόνιο, ότι ήταν στο Λεβαδιακό. Κοιτάξτε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό που γίνεται με το Μάντζιο είναι πολύ άδικο. Ναι. Έδειξε πέρυσι ο Μάντζιος ότι μπορεί την ομάδα και με παίκτες και μικρότερο μπάτζετ και την ομάδα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος την έβγαλε δεύτερη. Τερματίσαμε δεύτερη. Άσχετα στα play-off που μείναμε και από εναλλακτικές λύσεις και δεν είχαμε βάθος στο ρόστερ και αυτά. Φέτος, εάν αποκτήσει λίγη περισσότερη σταθερότητα, γιατί αυτό μας λείπει στην ομάδα βασικά, η σταθερότητα στην απόδοση. Δηλαδή δεν μπορεί τη μια αγωνιστική να χάνουμε 5-0 από τα Γιάννα και την άλλη να πάμε να κερδίζουμε μέσα στη Τούμπα. Πρέπει να δείξουμε μια σταθερότητα και είναι άδικο πραγματικά να κρέμεται κάθε μάτς μια θηλιά πάνω από τον Άκη Μάντζο. Πρέπει να σταματήσει αυτό και η μουρμούρα που υπάρχει στο Χαριλάου και αυτή η εσωστρέφεια, να στηρίξουμε και το Μάντζιο και όλη την ομάδα. Και νομίζω ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε μια ακόμη καλή χρονιά και πιστεύω φέτος ότι να έχουμε και στο κύπελο μια διάκριση. Επειδή ήταν και η θέση σας τέτοια και επειδή ο Άρης έχει πολλή ποιότητα στη μεσαία γραμμή, εσείς ποιον προτιμάτε από αυτούς που έχει φέτος το ρόστερ? Στο χώρο του κέντρου. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν παίζουμε μέσα στο Χαριλάου, να ξέρετε ότι συνήθως αναγκάζεσαι να χρησιμοποιείς ένα καθαρό αμυντικό χαφ και να παίξεις και με τον Ενδιαγέ σαν οχταρο δεκάρι και με τον Μπερτόλιο, που ο Μπερτόλιο για μένα είναι μέσα στο Χαριλάου, αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδι αναντικατάστατος. Τώρα στα εκτός έδρας παιχνίδια στα μεγάλα... νομίζω ότι ο Μάντζιος επέλεξε το καλύτερο σχήμα. Νομίζω στα εκτός έδρας παιχνίδια μας ταιριάζει περισσότερο αυτό το σχήμα με δύο καθαρά αμυντικά χαφ, γιατί είναι διαφορετικά παιχνίδια τα ντέρμπι αυτά που λέμε με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οπότε μέσα στο Χαριλάου, ναι, θα προτιμούσα ένα αμυντικό χαφ με Τζέκο αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Σάσα. Και τον Ενδιαγέ και τον Μπερτόλιο λίγο πιο πίσω μπροστά από τον Καμαρά. Και πίσω από τον Καμαρά. Τώρα μου κάνετε ωραίες πάσεις, γιατί μου αναφέρατε και τον Μπερτόλιο, μου αναφέρατε και τον Καμαρά. Είναι η θέση του καθενός, για τη θέση του καθενός έχει γίνει πολύ κουβέντα. Δηλαδή από τη μια με τον Μπερτόλιο ότι δεν υπάρχει άλλη καθαρή επιλογή πίσω από τον Μπερτόγλιο. Ένα δεκάρι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, να πατήσει και λίγο περιοχή. Και από την άλλη, ο Καμαρά, για τον οποίο έχει γίνει επίσης πολύ κουβέντα. Και αποδεικνύεται αυτό το οποίο φαινόταν και από το καλοκαίρι και το καταγράφημα όταν ήρθε, ότι δεν είναι καθαρός επιθετικός. Και αν χρειάζεται ο Άρης τελικά να πάει για δύο κινήσεις αυτές τις θέσεις τον Ιανουάριο. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, θα πρέπει να κοιτάξουμε και για δεκάρι και για ένα σεντερφόρ το οποίο θα βάζει πιο εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Εάν κοιτάξουμε τα στατιστικά του Καμαρά στην καριέρα του, θα δείτε ότι τα γκολ που έχει βάλει είναι, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 14, τα κοίταζα
κάποια στιγμή και νομίζω έχει βάλει σε όλη την καριέρα του, δηλαδή πολύ λίγα γκολ για center for, ναι. για striker καθαρό. Εμείς θέλουμε έναν παίχτη στυλ Ελαραμπή θα έλεγα εγώ, να βάζει την μπάλα με μισή ευκαιρία να μπαίνει μπάλα στα γκολ. Βέβαια ρίσκαρε ο πρόεδρος, έφερε και τον Μήτρογλου ο οποίος δεν μας βγήκε, είχε πάρει και τον Ιντέγε πιο μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Και στη θέση του center for, ναι, νομίζω πονάει ότι... Πονάει η ομάδα τα τελευταία χρόνια πολύ. Πονάει, ναι, ναι, ναι. Πονάει τα τελευταία χρόνια πραγματικά, γιατί θα ήταν το κερασάκι στη τούρτα που λέγαμε, γιατί ένας παίκτης είναι αυτός που πραγματικά θα βάλει το εύκολο γκολ και θα απελευθερωθεί η ομάδα και θα παίζει, είδατε με το Πανετολικό, μόλις σκοράραμε εύκολα, έγινε το παιχνίδι τυπική διαδικασία και βλέπετε πώς ανέβηκε και το σκορ. Και είναι και ένας, τύπος ποδοσφαιριστή, το κλασικό εννιάρι, όχι απαραίτητα ο βάρης φόρ, ο ψηλός φόρ, μπορείς να βρεις και με διαφορετικά χαρακτηριστικά που το χρειάζεται και όλας απέναντι σε κλειστές άμυνες, γιατί ο Άρης νομίζω ότι 7 στα 10 μάτς που δίνει στο πρωτάθλημα είναι απέναντι σε οργανωμένες, σε μαζικές άμυνες και τον δυσκολεύει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Ο Καμαρά είναι πιο πολύ περιφερειακός. Έτσι ακριβώς, αναγκάζεται πολλές φορές και βγαίνει εκτός περιοχής, δεν ξέρω, είναι το στυλ του παιχνιδιού του τέτοια, δεν κάθεται, σπαταλάει πολλές δυνάμεις. Τον έβλεπα στο παιχνίδι με τα Γιάννα, δεν ήρθε σχεδόν μία ή δύο σε τελικές προσπάθειες. Το center forward μέσα όταν παίζει στον Άρη και μέσα στο Χαριλάου ειδικά που κάνουμε μέσω όρο 15-16 τελικές προσπάθειες, πρέπει να είσαι σε 4-5 τελικές προσπάθειες ο center forward πρέπει να είναι. Να μην σου πω και παραπάνω. Και πραγματικά αυτό το εύκολο γκολ μας λείπει εδώ και χρόνια. Και τέλος, ένα γενικότερο σχόλιο για το πρωτάθλημα το οποίο παρακολουθούμε μέχρι στιγμής. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος του πρώτου γύρου και έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις ομάδες. Ανταγωνιστικό σίγουρα σε σχέση με πέρυσι. Πιο ανταγωνιστικό, αν εξαιρέσουμε βέβαια τον Ολυμπιακό που πάλι ξεφεύγει στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν ξέρω αν είναι πιο ποιοτικό από πέρυσι, γιατί γίνεται μια κουβέντα πάνω σε αυτό το πράγμα. Και εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, είμαι και τσάμπης ότι η ποιότητα ενός πρωταθλήματος φαίνεται την πορεία των ομάδων στην Ευρώπη. Όπου εκεί η Ελλάδα δεν τα πάει τόσο καλά, είναι η αλήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην Ευρώπη δεν τα πάμε καλά. Αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό που παίζει στο Europa League και ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη στο Conference Cup, δεν είναι κανένας θεσμός. Θα έλεγα ότι. Εντάξει, αλλά η ψαλίδα στο ελληνικό πρωτάθλημα βλέπουμε ότι έχει μικραίνει. Βλέπουμε ομάδες όπως τα Γιάννενα, ο Όφη, ο Βόλος παρουσιάζονται αρκετά δυνατές. Και αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που λέμε ότι είναι, θα πάρει το πρωτάθλημα με σιγουριά, μπορεί να είναι μπροστά τώρα στην βαθμολογία, αλλά βλέπετε δυσκολεύεται και αυτός πάρα πολύ να κερδίσει και μέσα στο Καραϊσκάκι. Είδαμε και προχθές. Με τον Βόλο, ναι. Είδαμε και προχθές με τον Βόλο τι έγινε. Ή με τον Ατρόμητο και... που είχε γκελάρει στο ξεκίνημα. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Δυσκολεύονται όλες οι ομάδες. Αυτό πραγματικά ήθελα να τονίσω κάτι, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει τον αγωνιστικό χώρο. 20 βαθμούς. Όντως, είναι στην τρίτη θέση μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, ναι, ξεκινήσαμε με τους μείον 6. Καταλαβαίνουμε όλοι το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσαν όλοι οι παίκτες αλλά και ο προπονητής. Γιατί διαφορετικά, όταν ο παίκτης διαφορετικά αισθάνεται και φτιάχνεται ψυχολογικά όταν βλέπει ότι είναι ψηλά στη βαθμολογία, όταν είναι κοντά στον Ολυμπιακό, κοντά στην ΑΕΚ, κοντά στον ΠΑΟΚ, και εντελώς διαφορετικά όταν βλέπεις το πίνακα της βαθμολογίας στις χαμηλές θέσεις. Παίζει μεγάλο ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι, αυτό που δεν τον βάζουμε στον αγωνιστικό χώρο, και τα εύσημα πρέπει να δώσουμε και στο Μάντζιο, γιατί στον αγωνιστικό χώρο ο Μάντζιος έχει κερδίσει 20 βαθμούς. Όντως, ισχύει αυτό. Δηλαδή και αν ξεκινούσαμε κανονικά, πιστεύω θα είχαμε και με τα Γιάννενα, αλλά και μπορεί και κάποιους άλλους ακόμη βαθμούς να είχαμε περισσότερο και να ήμασταν, μπορεί και δεύτεροι αυτή τη στιγμή, να ήμασταν ο Ολυμπιακός και εμείς. Ναι, όντως έχει βάση αυτό το οποίο αναφέρεται. Έχει βάση. Μακάρι να επιστραφούν οι 6 βαθμοί και να κυλήσει διαφορετικά η χρονιά. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια μέχρι τα μέσα με τέλη Γενάρη, όπως λένε οι πληροφορίες, για να γίνει αυτό. Κύριε Μπουγιουγκλέο, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε σε ζώνη. Μακάρι κάτω από καλύτερες συνθήκες για τον Άρη. Καλή συνέχεια.